Φίλες και φίλοι, είναι εξαιρετικά δύσκολο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να μιλήσει κανείς αμέσως μετά το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Κουτσούμπα. Πραγματικά, η ομιλία του ήταν α, πάρα πολύ εμπνευστική, θα έλεγα. Μας έδωσε θάρρος μας έδωσε προοπτική να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο μείζον ζήτημα που απασχολεί τους τελευταίους μήνες τους φοιτητές, τις φοιτήτριε, την ακαδημαϊκή κοινότητα που δεν είναι άλλο από το νομοσχέδιο που κατατέθηκε πριν από λίγες μέρες σε διαβούλευση και αφορά την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Οι φοιτητές, οι φοιτήτριες, η ακαδημαϊκή κοινότητα βρίσκονται εδώ και καιρό σε αναβρασμό, σε συνεχείς κινητοποιήσεις, ήδη από το Δεκέμβρη του 2023, αγωνιζόμενοι ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων κατά παράβαση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Στους αγώνες αυτούς, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βρίσκεται από την αρχή δίπλα στους αγώνες της ακαδημαϊκής κοινότητας, αναδεικνύοντας τα ουσιαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια πανεπιστήμια. Γι' αυτό το λόγο είμαι χαρούμενος πραγματικά που βρίσκομαι σήμερα εδώ, μεταξύ των μελών και των φίλων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, παρόντος του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος, κ. Κουτσούμπα, για να συζητήσουμε για το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση και για την ανάγκη στήριξη σήμερα περισσότερο από ποτέ, των δημόσιων πανεπιστημίων. Όπως ίσως γνωρίζετε, καθώς βλέπω ότι μεταξύ μας είναι και πολλές φοιτήτριε, πολλοί φοιτητές από την πανεπιστημιακή κοινότητα της Κρήτης, η Σύγκλιτος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει έγκαιρα εκφράσει την αντίθεσή της στο κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο επιτρέπει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας η χρόνια υποστελέχωση των δημόσιων πανεπιστημίων, η ανεπαρκέστατη χρηματοδότηση της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας, οι σημαντικές εκκρεμότητες που υπάρχουν ακόμη και σήμερα σε σχέση με την κατοχήρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων χιλιάδων αποφύτων των δημόσιων πανεπιστημίων, καθώς και το εκρηκτικό πρόβλημα της έβρεσης φοιτητικής στέγης, ειδικά στα νησιωτικά περιφερειακά πανεπιστήμια, εντείνουν εύλογα της ανησυχίες της ακαδημαϊκής κοινότητας. Σε πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου μας αναφέρεται ότι μεταξύ του 2009 και του 2023 παρατηρείται μια πολύ σημαντική μείωση του ακαδημαϊκού, εργαστηριακού και διοικητικού ανθρώπινου δυναμικού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου που υπερβαίνει το 22% για το Ακαδημαϊκό Εργαστηριακό Προσωπικό και το 36% για το Διοικητικό Προσωπικό. Όσον αφορά την κρατική επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού για τις λειτουργικές δαπάνες του Πανεπιστημίου μας, η κατάσταση είναι απογοητευτική. 6.750.000 ευρώ το 2009 και μόλις 3.547.783 ευρώ για το 2023. Παρατηρείται λοιπόν δραματική μείωση της κρατικής επιχορήγησης για τις λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος από το 2009 στο 2023 κατά περίπου 47,5%. Παράλληλα, εκρεμούν εδώ και σχεδόν πέντε έτη από την ίδρυση του Πανεπιστημίου σημαντικά θεσμικά ζητήματα που αφορούν στην αντιστήχηση των πενταετών προγραμμάτων σπουδών των τμήμάτων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου μας, με τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Άλλων ΑΕΗ, στην ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο ΕΛΜΕΠΑ και στην κατοχήρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφύτων των τμήματων αυτών σύμφωνα με το δέλτα 99 του 2018 με την εγγραφή τους με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η ομοιρία που οι απόφυτοι των, ιδρυμάτων, των δημόσιων ιδρυμάτων των τμήματων αυτών βιώνουν, συνεχίζεται την ίδια στιγμή που οι απόφοιτοι 33 ιδιωτικών κολεγίων έχουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα και μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για τον δημόσιο τομέα, ενώ με το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο προτείνεται η καταπαρέκκληση του άρθρου 16 του Συντάγματος Ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως αναφέρονται στο νομοσχέδιο, αμφιβόλου προφανώς ακαδημαϊκής ποιότητας, παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, που θα έχουν επιπλέον ακαδημαϊκή αντιστοίχηση με τα δημόσια πανεπιστήμια. Για να το κάνω περισσότερο κατανοητό, τα κολέγια τα οποία λειτουργούν σήμερα στη χώρα μας και παρέχουν για παράδειγμα τριετής σπουδές σε οικονομικές επιστήμες, σε κοινωνικές επιστήμες, θα έχουν με την μετεξέλιξή τους σε ιδιωτικά πανεπιστήμια εκτό από την εξασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων για του αποφύτου του, θα έχουν και την ακαδημαϊκή αντιστοίχηση. Δηλαδή, το πτυχίο των αποφύτων των δημόσιων πανεπιστημίων θα είναι ισότιμο με το πτυχίο αυτών των ιδιωτικών πανεπιστημίων, των νομικών προσώπων πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Τι ζητάμε. Τι ζητάμε τα δημόσια πανεπιστήμια, τι ζητάνε οι φοιτητέ, τι κινητοποιήσει του, τι ζητάει η σύγκλιτο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ζητάμε γενναία ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων όσον αφορά τη στελέχωσή τους με μόνιμο, ακαδημαϊκό, εργαστηριακό και διοικητικό προσωπικό. Ζητάμε την αύξηση της κρατικής επιχορήγησης για τις λειτουργικές δαπάνες στο επίπεδο τουλάχιστον του Ευρωπαϊκού Μεσουόρου. Την ένταξη και χρηματοδότηση των προεγκεκριμένων έργων από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για τη βελτίωση των υποδομών των πανεπιστημίων και τη χρηματοδότηση αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την περιφέρειά μα. Νέων φοιτητικών εστειών σε όλα τα πανεπιστήμια, ειδικά στα νησιωτικά περιφερειακά πανεπιστήμια που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα φοιτητική στέγη, ω συνέπεια και τη βραχυχρόνια μίσθωση και τη πολύ μεγάλη ακρίβεια. Συνεχίζουμε λοιπόν όλε και όλοι μαζί τον αγώνα. Σήμερα υπήρξε έκτακτη σύνοδο Πριτάνεων, όπου συζητήθηκαν αυτά τα ζητήματα προσπαθούμε σε όλα τα μέτωπα να δημιουργήσουμε πραγματικά ένα μεγάλο κίνημα το οποίο αυτό που ζητάει, αυτό που απαιτεί είναι να αποσυρθούν οι νομοθετικές ρυθμίσεις από το παρόν νομοσχέδιο που αφορούν την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων που παρακάμπτουν το άρθρο 16 του συντάγματος και ζητάμε την ουσιαστική έμπρακτη στήριξη από την πολιτεία των δημόσιων πανεπιστημίων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.